Εσύ την έσ τον όδε αισθηκότων, ή την έσ ου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωση την Βασιλεία του Θεού, ελληνηθεία εν δυνάμει. Μας γράφει ο Άγιος Ευαγγελιστής και Απόστολος Μάρκος εις το σημερινή Ευαγγελική περικοπή που έχουμε. Φτάσαμε με τη δύναμη και την χάρη του Θεού στη μέση της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αδελφοί μου και αδελφές μου. Σήμερα, στην ακριβέστατη μεσότητα αυτής της πνευματικής προσπάθειας, στεκόμεθα ταπεινοί προσκυνητές του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του Σωτήρος. Στεκόμαστε στην κορυφή ενός πνευματικού Γολγοθά. Στεκόμαστε κάτω από το ιερό ικρίωμα, όπου κρεμάστηκε ο Υιός του Θεού από απέραντη αγάπη για τους Υιούς των ανθρώπων. Προσεγγίζουμε τον Τίμιο Σταυρό για να τον ασπαστούμε, να φιλήσουμε το ξύλο της ζωής που ποτίστηκε από τα νάματα του ζεστού αίματος, το οποίο έτρεξε από το καθημαγμένο σώμα του λυτρωτή. Ασπαζόμαστε το ξύλο του Σταυρού, γιατί αυτό γίνεται η πόρτα του Παραδείσου. Ο Σταυρός του Σωτήρα έσβησε την πύρινη ρομφαία που φύλαγε το Παράδεισο. Μετά το Γολγοθά, η Εδέμ άνοιξε και πάλι για τον άνθρωπο. Η Βασιλεία του Θεού, αδέλφια μου και αδελφές μου, έρχεται δυνατά και ανεμπόδιστα να εγκατασταθεί στις καρδιές των θελόντων σωθήνε. Έρχεται με δύναμη να προσκαλέσει όποιον επιθυμεί μέσα από το Σταυρό να τρέξει και να γίνει πρίγκιπας σε αυτή τη Βασιλεία, η οποία πλέον μπορεί να ανήκει σε όλους και σε άνδρες και γυναίκες. Κάτω από το Τιμίο Σταυρό ανεβαίνουν στη σκέψη μας τρεις λέξεις: μυστήριο, θαύμα και ελπίδα. Αυτά τα τρία είναι ο ζωπιός και παντοδύναμος Σταυρός του Χριστού μας. Μυστήριο τεράστιο και πολύ δύσκολο τη λίγη το ξύλο του Σταυρού. Είναι, αδέλφια μου, ανερμήνευτο πώς αυτό το εργαλείο της τιμωρίας και της κακίας γίνεται όργανο της σωτηρίας. Πώς αυτό το μέσο του θανάτου γίνεται η γέφυρα της ζωής. Πώς πάνω σε αυτό, όπου θανατώθηκαν αμέτρητοι εγκληματίες, απλώνεται για να πεθάνει ο μόνος αθώος και αναμάρτητος. Πώς ένας Θεός χρησιμοποιεί ένα τόσο εξευτελιστικό για εκείνον τρόπο, προκειμένου να δείξει στο πλάσμα του πόσο στα αλήθεια το αγαπάει. Πώς η γη αντέχει το βάρος του εσταυρωμένου, που με ένα του πνεύμα μπορούσε και μπορεί να τα συντρίψει όλα και να το συντρίψει. Πώς εμόφυρτος, προδομένος και πονεμένος, εισπράττει αδιαμαρτύρητα τις κοροϊδίες και τα πειράγματα των ποταπών ανθρώπων, αυτός που ξεπλένει με το αίμα του την άγνοιά τους. Πώς είναι δυνατό να υπάρχει ο Γολγοθάς ως απαραίτητο προπαρασκευτικό στάδιο για το κενό άδειο εκείνο μνημείο. Πώς τα αλήθεια το αίμα και το νερό από την πλευρά του Ιησού εκαθιδρύουν την Εκκλησία και άρα τη Βασιλεία του Θεού μέσα στον κόσμο. Πώς τα αλήθεια είναι δυνατόν η Αγία Τριάδα να αναπαύεται στο ξύλο του Σταυρού και να γίνεται ο Σταυρός θρόνος για τη Βασιλεία της Δόξης. Αμέτρητα ερωτήματα ξετρέχουν σαν ποτάμι από τις πλευρές του Τιμίου Σταυρού, ερωτήματα που δεν έχουν πρόχειρες και εύκολες απαντήσεις. Έτσι,
μπροστά στην ανθρώπινη ανοησία, ο Σταυρός του Χριστού θα παραμένει πάντοτε για άλλους σκάνδαλο και για άλλους μπορία. Θαύμα τεράστιο και σωτήριο είναι η Σταύρωση, το εργαλείο με το οποίο θυσιάζεται ο λυτρωτής. Είναι το ζωντανό θαύμα της απροσπέλαστης αγάπης του. Ένα θαύμα που δεν το αξίζει ο αποστάτης άνθρωπος. Ένα θαύμα που δεν το περίμενε κανείς, ούτε ακόμη και ο διάβολος. Όλα τα θαύματα γίνονται για να νικηθούν τα όρια της φύσεως και να έλθει κάτι σημαντικό. Κατά τη συντέλεση όμως του υπέρτατου θαύματος του Σταυρού γίνεται το εξής. Πάνω στο Σταυρό ο Κύριος υποτάσσεται φαινομενικά στους όρους της φύσεως και στη δύναμη του θανάτου για να φέρει τη νίκη και το θρίαβο μέσα από τούτη την υποταγή. Θαύμα δυνατό και αξεπέραστο είναι ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτό και η δύναμή του είναι καταλυτική. Όπου υπάρχει φωτίζει, όπου χαράζεται θριαβεύει, όποιος το αγγίζει παίρνει ζωή αληθινή και αιώνια, όποιος το φυλάει με πίστη ασπάζεται τα πόδια του εσταυρωμένου λυτρωτή, όποιος το κρεμάει στο στήθο του κουβαλάει το Χριστό πάνω του, όποιος έχει δυσκολίες μα απορίες, πειρασμούς, επιθέσεις, θλίψεις και πτώσεις, καταφεύγει στον Τίμιο και ζωοποιώνει αυτό Σταυρό για να βιώσει το θαύμα της δύναμης του Ιησού. Όλα τα θαύματα γίνονται για να τακτοποιήσουν θέματα πρόσκαιρα. Το θαύμα όμως του Τιμίου Σταυρού γίνεται εις το διηνεκές και τακτοποιεί την ίδια την αιωνιότητα. Ελπίδα βέβαιη και ακατάλητη είναι ο ζωηφόρος Σταυρός. Όλα τα σύμβολα, αδέλφια μου και αδελφές μου, των ανθρώπων πέρασαν και ξεχάστηκαν. Όσα δεν ξεχάστηκαν έγιναν εκθέματα στα μουσεία του κόσμου. Ο Σταυρός του Σωτήρα παραμένει ζωντανός ως η μόνη ελπίδα. Η ενατένιση και μόνο του Τιμίου Σταυρού γλυκαίνει την καρδιά. Φωτίζει το μυαλό, στηρίζει, παρηγορεί, δυναμώνει και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Στα σκοτάδια της καθημερινότητας ο Σταυρός ανατέλει ως ήλιος δικαιοσύνης. Ο Σταυρός διατρέχει τον πλανήτη από το ένα άκρο μέχρι το άλλο για να γκρεμίσει την απελπισία, να ακυρώσει την αμαρτία, να καταργήσει το θάνατο, να δώσει την ελπίδα της επιστροφής, της χαράς και της αγάπης. Κάθε πόλος και δάκρυ απορροφώνται από το ξύλο του Σταυρού, γιατί πάνω σε αυτό συντρίφτηκε η κακία και ο διάβολος. Το δηλητήριο της ανυπακοής πάνω στο Σταυρό βρήκε το αντίδοτό του. Τώρα πια ο άνθρωπος, εσύ δηλαδή και εγώ, έχει λόγο να ελπίζει και ταυτόχρονα να χαίρεται. Ο Σταυρός είναι η χαρά και η ελπίδα των ανθρώπων. Σήμερα, ως ταπεινοί προσκυνητές του Σταυρού, υποδεχόμαστε κάτω από τη σκιά του τη δυναμικά επερχόμενη Βασιλεία του Θεού. Ο Τίμιος Σταυρός μας ανοίγει τον δρόμο και την πόρτα για την κατάκτησή της. Καμία δυσκολία να μην μας εμποδίσει από το να βρούμε το δρόμο μας. Κανένας άνθρωπος, καμία άποψη, καμία αφιβολία να μην μας αλλοιώσουν το φρόνημα του Σταυρού. Πάνω στο Σταυρό απλώνεται ο Σωτήρας μας. Ας τον αγκαλιάσουμε. Για να αγκαλιάσουμε και να βιώσουμε τη σωτηρία από τώρα ως γεγονός και στην αιωνιότητα ως βέβαιη ελπίδα. Αμήν. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών.